Είναι μεγάλη χαρά να έρθω να μιλήσω εδώ. Είναι ένα θέμα, υπάρχει γυναικεία παχυσαρκία που πραγματικά λαμβάνει τεράστιες διαστάσεις, ειδικά στην Ελλάδα, και αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Είχα την τύχη να είμαι στην Αμερική πολύ καιρό και να δουλέψω πολύ με γυναίκες που έχουν πραγματικά νοσηρή παχυσαρκία. Και από εκεί ευαισθητοποιήθηκα πολύ σε αυτό το θέμα και συνέχισα να ασχολούμαι και τώρα που είμαι στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι για μας που ασχολούμαστε με τις γυναίκες αυτές, που τις βλέπουμε και τις πώς πηγαίνω, F5. Και τις βλέπουμε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, έγκαιρα να τις ενημερώσουμε και ιδιαίτερα θα εστιάσω στην ομιλία μου για τη σημασία της μητρικής παχυσαρκίας στις επόμενες γενιές, στα παιδιά που γεννιούνται, πώς επηρεάζονται από τη μητρική παχυσαρκία, από την αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και πώς έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος από μια μαμά που είναι παχύσαρκη στο να κάνει παχύσαρκα παιδιά και αυτά στη συνέχεια να διονύσουν αυτό το πρόβλημα. Δεν με γνωρίζετε, έκανα την ειδικότητά μου στην Αμερική και τα δύο τελευταία χρόνια πριν γυρίσω στην Ελλάδα ήμουνα στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ, στο Διαβητολογικό Κέντρο του Τζόσλιν, όπου εκεί ασχολούμαι με εγγυήσεις υψηλού κινδύνου και ιδιαίτερα με την παχυσαρκία σε ανθρώπους με διαβήτη και την απώλεια βάρους, προγράμματα απώλειας βάρους σε ανθρώπους με διαβήτη. Και εκεί είχε αρχίσει το ενδιαφέρον όλων μας, που παρακολουθούσαμε γυναίκες, είτε με διαβητική ίσης, είτε με παχυσαρκία, στο πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτές τις γυναίκες και πριν μείνουν έγκυες και μετά να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους. Το πολύ σημαντικό που πρέπει όλοι να θυμόμαστε είναι ότι για να σταδιοποιήσουμε μια γυναίκα πρέπει να υπολογίσουμε το δείκτη μάζα σώματος. Δεν μπορούμε απλά να το κάνουμε πολλές φορές με το σωματικό βάρος και ένας παθολογικός, ένας αυξημένος δείκτης μάζα σώματος που είναι πάνω από 25 και ιδιαίτερα πάνω από 30 όταν αρχίζει η παχυσαρκία, θα πρέπει να υπάρχει στο ιστερικό όλων των γυναικών και να γίνεται, αν είναι παθολογικός, να είναι αυτό ένα σημείο συζήτησης στην επίσκεψη των γυναικών στο γιατρείο μας. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η παχυσαρκία είναι ένα τεράστιο πρόβλημα παγκοσμίως. Το 2013 στην Ελλάδα το 71% των ανδρών ήταν είτε υπέρβαροι είτε παχύσαρκοι. Και αυτό μας έδινε την τρίτη θέση στην Ευρώπη, πρώτη είναι η Αγγλία, ενώ το 51% των γυναικών είχαν δείκτη μάζας σώματος πάνω από 30. Ήταν δηλαδή παχύσαρκες. Αυτό είναι ένας χάρτης από το 2008 που δείχνει τη γυναικεία παχυσαρκία παγκοσμίως. Η Ελλάδα εδώ είχε λίγο πιο χαμηλά επίπεδα το 2008. Βέβαια είναι και παχύσαρκες γυναίκες με δείκτη μάζας σώματος πάνω από 30. 10 με 20% είναι παχύσαρκες. Δυστυχώς όμως στις γυναίκες χαμηλού μορφωτικού επίπεδου είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη με ποσοστά που φτάνουν σχεδόν το 70%. Επίσης έχουμε τα πιο υπέρβαρα παιδιά και βλέπετε ότι τα κορίτσια είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα σε ένα ποσοστό 38%, οι μελλοντικές μαμάδες. Η παχυσαρκία επηρεάζει την υγεία μιας γυναίκας σε όλα τα στάδια της ζωής της. Έχει πολύ υψηλή νοσηρότητα, πολύ ψηλότερη από ό,τι σε αντίστοιχα κιλά για τον άντρα και δημιουργεί σοβαρές μεταβολικές και ορμονικές διαταραχές. Και στην εφηβεία, όπου διαταράσσει την έναρξη της εφηβείας και της περίοδου και προκαλεί διάφορα προβλήματα στη νέα γυναίκα, και την αναπαραγωγική ηλικία και το μεταβολισμό, προκαλώντας αυξημένους κινδύνους για διαβήτη, υπέρταση, μεταβολικό σύνδρομο και σχετίζεται με πάρα πολλές μορφές καρκίνου, όπως ξέρετε, μήτρας, εντέρου, μαστού, σε όλες τις ηλικίες. Το θέμα μας εστιάζει περισσότερο στις διαταραχές της γονιμότητας και στην εγκυμοσύνη. Έχω αρκετά χρόνια τώρα έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα στην υπογονιμότητα. Η Δανία, η Σουηδία είναι χώρες που έχουν πολύ καλά συστήματα καταγραφής
των περιστατικών υπογονιμότητας, παχυσαρκίας, γεννήσεων και μία μεγάλη μελέτη που έγινε στη Δανία με 47.000 υπογόνιμα ζευγάρια. Έδειξε ότι τα ζευγάρια που ήταν και τα δύο παχύσαρκα, και ο άντρας και η γυναίκα, είχαν σχεδόν τριπλάσια πιθανότητα να έχουν υπογονιμότητα, να προσπαθούν δηλαδή για πάνω από ένα χρόνο να συλλάβουν χωρίς να το πετυχαίνουν, αλλά και τα υπέρβαρα ζευγάρια είχαν αυξημένο κίνδυνο, μικρότερο βέβαια, αλλά και αυτά είχαν αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με τα ζευγάρια του φυσιολογικού βάρους. Η παχυσαρκία επηρεάζει και την ανδρική γονιμότητα, όχι μόνο τη γυναικεία. Δεν θα εστιάσουμε σε αυτό σήμερα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι όταν αυξάνεται το βάρος, δηλαδή για κάθε αύξηση του βάρους πάνω από 10 κιλά, 10 κιλά πάνω από το φυσιολογικό, αυξάνει η πιθανότητα να έχει ένας άντρας προβλήματα γονιμότητας περίπου κατά 10%. Κυρίως σε βάρος, σε δείκτημα σώματος πάνω από 30. Όσον αφορά τώρα τη γυναικεία γονιμότητα, ξέρουμε από καιρό ότι οι γυναίκες που έχουν ακραίο σωματικό βάρος, είτε είναι πάρα πολύ αδύνατες, είτε είναι πάρα πολύ υπέρβαρες, είναι πάρα πολύ παχύσαρκες, έχουν προβλήματα αναπαραγωγής. Δεν είναι όλες οι παχύσαρκες και οι υπέρβαρες γυναίκες υπογόνιμες και δεν έχουν όλες βέβαια προβλήματα αναπαραγωγής, αλλά έχουν μια τριπλάσια πιθανότητα να έχουν αυξημένα προβλήματα γονιμότητας. Και αυτό αυξάνεται για κάθε μονάδα αύξησης του σωματικού βάρους πάνω από 24 περίπου. Η παχυσαρκία επηρεάζει τη γονιμότητα με πάρα πολλούς τρόπους. Επηρεάζει την οθυλακιορυξία, γιατί επηρεάζει το ρυθμό παραγωγής των γονιδοτροπινών από την υπόφυση. Επηρεάζει την ομαλή, την σύλληψη, γιατί επηρεάζει την φυσιολογική λειτουργία της οοθήκης, του οκυτάρου και της μήτρας. Και επηρεάζει και την αποτελεσματικότητα της υποβοηθούμενης παραγωγής λόγω της κακής ποιότητας οαρίων που πολλές φορές έχουν οι παχύσαρκες γυναίκες. Και βέβαια επηρεάζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την ομαλή εγκυμοσύνη και την υγεία του εμβρίου. Πλέον ξέρουμε ότι τα λιποκύτταρα δεν είναι ένας αποθηκευτικός χώρος, δεν είναι ένας νεκρός ιστός, αλλά παράγουν πάρα πολλές ορμόνες και πάρα πολλές κυτοκίνες, φλεγμονώδεις δηλαδή ουσίες, οι οποίες επηρεάζουν όλο το σώμα και κατ' επέκταση και την αναπαραγωγή. Μερικές από τις κυτοκίνες βλέπουμε εδώ πέρα, αντιπονεκτίνη, ρεζιστίνη, λεπτίνη, διαταράσσονται κατά τη διάρκεια αύξησης του σωματικού βάρου και αύξησης του λίπους και παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και στην ομαλή λειτουργία της υπόφυσης και στην οθήκη και στη μήτρα και στην ανάπτυξη του εμβρίου. Τι βασικές διαταραχές προκαλεί η παχυσαρκία? Είπαμε ότι δράσει στο θάλαμο του υποθαλάμου και της υπόφυσης, προκαλεί μια αυξημένη παραγωγή ιστρογόνων λόγω της αρωματοποίησης και των ανδρογόνων στο λιποδί ιστό, ελάττωση της FSH για το λόγο αυτό, αλλαγή του ρυθμού έκρησης της LH, αντίσταση στην ινσουλίνη, λειτουργική υπερανδρογονεμία λόγω της, και της μείωσης της δεσμευτικής φερήνης των στεροειδών του φύλου λόγω της υπερινσουλινεμίας, αυξημένα επίπεδα λεπτίνης και μερική αντίσταση της δράσης της λεπτίνης που φαίνεται να επιδρά και στην οθυλακική ανάπτυξη. Και ειδικά η εφηβική παχυσαρκία παίζει ρόλο στο να ξεκινήσουν από πολύ νωρίς αυτές οι διαταραχές και να διαιωνιστούν στη διάρκεια της ζωής μιας γυναίκας. Ο λιπόδης ιστός είναι απαραίτητος για την έναρξη της εφηβείας. Όταν μια γυναίκα είναι πάρα πολύ αδύνατη, καθυστερεί να μπει στην εφηβεία. Ο αυξημένος όμως δείκτης μάζας σώματος, η υπερβολική συγκέντρωση λιπόδους ιστού και ιδιαίτερα η κοιλιακή παχυσαρκία προδιαθέτουν μια νέα γυναίκα να έχει διαταραχές στην περίοδό της, αναλογικά με το πόσο αυξάνεται το βάρος της. Σε διάφορα άρθρα έχουμε διαφορετικά ποσοστά, αλλά περίπου το 40% των υπέρβαρων και παχύσαρκων γυναικών έχουν διαταραχές στον κύκλο, άσχετα από το αν παρουσιάζουν ή όχι σύνδρομο πολυκυστικών οθικών, το οποίο θα αναφέρουμε. Η παχυσαρκία λοιπόν στην εφηβεία σχετίζεται με αυξημένη παραγωγή ανδρικών ορμονών, όπως είπαμε, υπερτρίχωση, ακμή και μία εικόνα παρόμοια με το σύνδρομο των πολυκυστικών οθικών, ακόμα και όταν αυτό δεν υπάρχει.
Και όπως είπαμε, αυτό προδιαθέτει στο να συνεχιστούν αυτές οι διαταραχές και στη μετέπειτα ενήλικο ζωή. Το σύνδρομο των πολυκυστικών τώρα οθικών, και είναι η πιο συχνή αιτία υπογονιμότητας στις γυναίκες, το συσχετίζουμε πάρα πολύ συχνά με την παχυσαρκία, αλλά δεν είναι στοιχείο του, η παχυσαρκία δεν είναι στοιχείο του συνδρόμου των πολυκυστικών οθικών. Συμβαίνει να έχουμε πολύ συχνά παχύσαρκες γυναίκες που έχουν σύνδρομο πολυκυστικών οθικών και 40% των γυναικών που έχουν σύνδρομο πολυκυστικών οθικών είναι υπέρβαρες ή παχύσαρκες. Και επηρεάζει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό γυναικών. Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι η αυξημένη παραγωγή ανδρικών ορμονών, η υπερτρίχωση, η ακμή, η απώλεια μαλλιών, σημεία δράσης αυξημένων ανδρικών ορμονών, κλινική δηλαδή ή και εργαστηριακή υπερανδρογονεμία, διαταραχές του κύκλου και μη τακτική οθυλακιορυξία και πολυκυστική εμφάνιση των οθικών, η οποία δεν είναι απαραίτητο πάντα να υπάρχει αν υπάρχουν τα υπόλοιπα ευρήματα. Όπως είπαμε λοιπόν, δεν είναι απαραίτητη η παρουσία της παχυσαρκίας για να πούμε ότι μια γυναίκα έχει σύνδρομο πολυκυστικών οθικών, αλλά η παχυσαρκία είναι τρομερά επιβαρυντική για τις γυναίκες αυτές. Μπορεί να αυξήσει τα συμπτώματά τους και να επιδεινώσει τα προβλήματα που έχουν σε τεράστιο βαθμό. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι στις γυναίκες μεσογειακής καταγωγής και στην Μέση Ανατολή, τα συμπτώματα του συνδρόμου των πολυκυστικών οθικών γίνονται χειρότερα και με πολύ μικρή αύξηση του σωματικού βάρους, δηλαδή ακόμα και υπέρβαρες να γίνουν αυτές οι γυναίκες, έχουν πολύ πιο έντονες διαταραχές, σε αντίθεση με τις γυναίκες βόρειας καταγωγής, οι οποίες συνήθως πρέπει να έχουν πολύ μεγάλη αύξηση του βάρους για να έχουν έντονη επιδείνωση του συνδρόμου. Η παχυσαρκία επηρεάζει την αυτόματη σύλληψη, ακόμα και σε γυναίκες με φυσιολογικό κύκλο, ακόμα δηλαδή και αν δεν έχουμε διαταραχές του τύπου αυτού του συνδρόμου των πολυκυστικών οθικών. Και αυτό είναι από μία μελέτη πάλι στην Ολλανδία, σε ζευγάρια που πήγαν σε κλινική υπογονιμότητα. Και βρέθηκε λοιπόν ότι γραμμική μείωση της πιθανότητας σύλληψης όταν ο δείκτης μάζας σώματος της μητέρας είναι πάνω από 29. Και για κάθε αύξηση, για κάθε βαθμό αύξησης της δείκτης μάζας σώματος πάνω από το φυσιολογικό, 4% λιγότερες κοιήσεις. Και επίσης σημαντικές διαταραχές στην εμφύτευση του εμβρίου και αργότερα στην πρόοδο της εγκυμοσύνης. Σημαντική διαταραχή βλέπουμε στις γυναίκες με παχυσαρκία και όταν προσπαθούν να έχουν εγκυμοσύνη με τεχνητή αναπαραγωγή, με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Και σχετίζεται το αυξημένο βάρος σώματος με ανάγκη για μεγαλύτερη διάρκεια και αυξημένη ποσότητα ορμονών, αυξημένη συχνότητα ακύρωσης κύκλου λόγω ανεπαρκούς απάντησης, παραγωγή λιγότερων οθυλακίων ανά κύκλο, βλαστοκίστης χειρότερης ποιότητας, χαμηλή πιθανότητα εγκυμοσύνης, ιδιαίτερα για δείκτη μάζας σώματος πάνω από 30 και ακόμη περισσότερο πάνω από 35, και χαμηλό αριθμό τοκετών και αυξημένες αποβολές πρώτου τριμήνου. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα από μία πρόσφατη έρευνα ότι έχουμε και μικρότερο αριθμό οθυλακίων και λιγότερα ζωντανά έμβρια μεταξύ γυναικών που είναι υπέρβαρες και παχύσαρκες. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι μπορεί μια παχύσαρκη γυναίκα να μείνει έγκυος, αλλά μετά η εγκυμοσύνη της δεν είναι κάτι απλό. Είναι μία περίοδος με πάρα πολλά προβλήματα πολλές φορές. Η παχυσαρκία είναι ανεξάρτητος παράγοντας, όπως είπαμε, για αποβολές. Έχει πολύ αυξημένο κίνδυνο αποβολής και μετά τις 20 εβδομάδες. Έχει πολύ αυξημένο κίνδυνο εμβρυϊκού θανάτου οι γυναίκες αυτές. Σχεδόν τριπλάσια αύξηση. Ενώ έχουν πάρα πολύ σημαντικές επιπλοκές για τις ίδιες, όπως είναι η υπέρταση, η προεκλαμψία, ο διαβήτης, τα θρομβοβολικά επεισόδια, αιμορραγίες, λοιμώξεις, κεσαρική. Ακόμα και μητρικός θάνατος είναι πιο αυξημένος στις γυναίκες αυτές. Μητρικός θάνατος είναι το διάστημα μέχρι και 40 ημέρες περίπου μετά τον τοκετό, αν γίνει κάποιο σύμβαμα. Και βλέπουμε εδώ πέρα και κάποια τις πιθανότητες για προεκλαμψία,
πολύ αυξημένη στις γυναίκες πάνω από με πραγματικά νοσηρή παχυσαρκία, πόσο πολύ ψηλά είναι τα ποσοστά για προεκλαμψία, για διαβητική ίσης, για μεγαλόσωμα νεογνά, για νεογνικό θάνατο, για υπέρταση. Πάρα πολύ σημαντική αύξηση. Υπάρχουν και εκτός από αυτές τις επιπλοκές και άλλα πράγματα που τα ζούμε εμείς που παρακολουθούμε γυναίκες με παχυσαρκία. Ένα έντονο ψυχολογικό κομμάτι. Πολλές φορές ένας λόγος που δεν συζητάτε το θέμα του βάρους, του μητρικού βάρους, είναι ο φόβος ότι μπορεί η μαμά να ψυχολογικά να αρχίσει να ανησυχεί, να της αυξήσει πάρα πολύ αυτό το στρες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Και πολλές φορές αυτό το θέμα δεν θίγεται καν. Πολλές γυναίκες έχουν άγνοια το ότι το σωματικό τους βάρος μπορεί να φέρει σε τεράστιο κίνδυνο το μωρό τους. Ενώ φαίνεται ότι το να πάρουν περισσότερα κιλά στην εγκυμοσύνη πολλές φορές δεν τους πειράζει, γιατί είναι πιο κοινωνικά αποδεκτό μια έγκυος γυναίκα να έχει και παραπάνω κιλά. Η παχυσαρκία έχει επίσης επιπτώσεις στην παρακολούθηση μιας εγκυμοσύνης. Έχουμε πάρα πολύ στις κλινικά παχυσαρκές γυναίκες, δεν μπορεί, με τους υπερήχους δεν μπορούν οι γυναικολόγοι να δουν πάρα πολύ καλά ένα έμβριο, έτσι, και πολλές φορές χάνονται διαταραχές διάπλασης. Υπάρχει μειωμένη αντίληψη των εμβρυϊκών κινήσεων. Οπότε πολλές φορές και αυτό ενοχοποιείται στο ότι μπορεί να χάνουμε μωρά, γιατί η μαμά δεν καταλαβαίνει ότι το μωρό δεν κινείται. Και έχουμε βέβαια και προβλήματα με την παρακολούθηση αυτοϊνού, αλλά και με τον τοκετό. Υπάρχουν ελλείψεις για σωστά πιεσόμετρα, χειρουργικά εργαλεία. Υπάρχουν προβλήματα με την αναισθησία, με την οσηλεία αυτών των γυναικών. Σε βαθμό που πλέον στην Αμερική έχει αρχίσει και εξελίσσεται μία υποειδικότητα της βαριατρικής μευτικής και κάποια κέντρα έχουν αρχίσει και έχουν τμήμα βαριατρικής μευτικής που είναι ειδικά εξοπλισμένο για γυναίκες που έχουν πραγματικά νοσηρή παχυσαρκία, που έχουν δείκτη μάζας σώματος συνήθως πάνω από 40. Ποιες είναι οι επιδράσεις της μητρικής παχυσαρκίας στο έμβριο και στο νεογνό? Πολύ αυξημένο κίνδυνο για διαταραχές διάπλασης, διάπλαση της καρδιάς, των άκρων, του νευρικού σωλήνα, του προσώπου, για δείκτη μάζας σώματος της μητέρας πάνω από 30. Αυξημένο κίνδυνο νεογνικού θανάτου, όπως είπαμε, ιδιαίτερα για δείκτη μάζας σώματος πάνω από 40. Και αυξημένο κίνδυνο να έχει αυτό το παιδί μετά να είναι παχύσαρκο ή να αναπτύξει διαβήτη στην ενήλικο ζωή. Σε σημείο που υπάρχουν άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι μια γυναίκα που έχει δείκτη μάζας σώματος πάνω από 35 δεν πρέπει να την αφήνουμε να μείνει έγκυος αν δεν χάσει πρώτα βάρος, γιατί είναι αρκετά επικίνδυνο και για την ίδια και για το παιδί της να έχει μια εγκυμοσύνη. Βλέπουμε εδώ πέρα μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Medical Journal ότι ακόμα και οι υπέρβαρες γυναίκες έχουν αυξημένο κίνδυνο νεογνικής θνησιμότητας. Το οποίο βέβαια γίνεται πάρα πολύ ψηλό για τις γυναίκες που έχουν δείκτη μάζας σώματος πάνω από 40. Η εγκυμοσύνη είναι ένα παράθυρο στη μελλοντική υγεία μιας γυναίκας. Τι έγινε? Κόλλησε. Θα το δείτε έτσι. Οι γυναίκες με διαβήτη, με ζαχαρό διαβήτη κύσης, έχουν ιδιαίτερο κίνδυνο να αναπτύξουν οι ίδιες. Γιατί να μην παίζει. Έχει... Το νόημα είναι ότι οι γυναίκες που έχουν παχυσαρκία έχουν και εμφανίζουν διαβήτη κύησης, αλλά ακόμα και οι απλά υπέρβαρες γυναίκες και παχύσαρκες γυναίκες έχουν πολύ μεγάλο κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη και καρδιαγγειακών προβλημάτων στη μετέπειτα ζωή τους. Και αν δεν χαθούν και τα κιλά της πρώτης εγκυμοσύνης, έχουν ένα κίνδυνο να έχουν μια δεύτερη εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου, που να
συσσωρεύσουν ακόμα περισσότερα κιλά και έτσι να έχουν ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο να, έχουν μια, να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους σαν παχύσαρκες, με όλα τα προβλήματα, τα συνοδά προβλήματα της παχυσαρκίας. Και ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου γι' αυτό είναι το να μην χάσουν τα κιλά της πρώτης τους εγκυμοσύνης. Για να δούμε τώρα, μήπως παίζει. Αλλά είπαμε ότι η εγκυμοσύνη, εκτός από παράθυρο στην υγεία της μαμάς, είναι παράθυρο και στη μελλοντική υγεία του παιδιού που θα φέρει στον κόσμο. Και πλέον υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία για το πώς πολλές χρόνιες παθήσεις ξεκινάνε στη μήτρα και λόγω του γονιδιακού προγραμματισμού και πώς πάρα πολλοί παράγοντες εξωγενείς που έχουν να κάνουν με το μεταβολισμό της μητέρας και με τις συνήθειές της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και το βάρος της επιδρούν στο έμβριο και αυξάνουν την πιθανότητα να έχει καρδιαγγειακά προβλήματα μεγαλώνοντας, παχυσαρκία και διαβήτη τύπου 2 το ίδιο. Η έννοια της επιγενετικής πλέον έχει αρχίσει και γίνεται μια πολύ δυνατή, ένα δυνατό πεδίο έρευνας στο πώς εξωγενείς παράγοντες επιδρούν στα γονίδια και τροποποιούν τα γονίδια και την έκφρασή τους, έτσι ώστε πάρα πολλές φορές να εμφανίζονται ασθένειες που δεν έχουν σχέση απαραίτητα με τα γονίδια ενός ανθρώπου, αλλά με το πώς αυτά τροποποιούνται από περιβαλλοντικούς παράγοντες και εκφράζονται. Και αυτό είναι και η έννοια όλη ότι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, πολλοί παράγοντες που έχουν να κάνουν με τη μητέρα, η αντίσταση στην ινσουλίνη της μητέρας, η πρόσληψη λίπους, το αλκοόλ, το κάπνισμα σε αυτές τις και άλλες περιπτώσεις, επιδρούν στο έμβριο, ειδικά οι μεταβολικοί παράγοντες επιδρούν στο ύπαρ του εμβρίου, οπότε γίνεται μια πρώτη, ας το πούμε, μια πρώτη σύγκρουση, ένα πρώτο hit. Και αργότερα που μεγαλώνει αυτό το παιδί και έρχεται σε επαφή και με άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες, αρχίζει να αναπτύσσει αυτές τις άσχημες μεταβολικές καταβολές. Εδώ βλέπετε ότι πληθαίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι αναφορές στη συσχέτιση του διαβήτη κύησης και της παχυσαρκίας ή απλά της παχύσαρκης εγκυμοσύνης με προβλήματα που θα αναπτυχθούν στο μέλλον, στο αύριο, στον ενήλικα πλέον. Διαβήτη τύπου 2, αντίσταση στην ινσουλίνη, δυσλιπιδεμία, υπέρταση και καρδιαγγειακά προβλήματα. Και αυτή είναι μία άλλη μελέτη που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μελέτησαν τα charts όλων όσων είχαν γεννηθεί στο νοσοκομείο από το 1950 και μετά και κοίταξαν τις εισαγωγές που είχαν για καρδιαγγειακά συμβάματα, πήγαν πίσω και σε όσους είχαν στοιχεία για το βάρος της μητέρας, τα συνέλεξαν αυτά και έδειξαν ότι όσων οι μαμάδες ήταν παχύσαρκες, είχαν σημαντικότερη πιθανότητα να έχουν προβλήματα από καρδιαγγειακά και να νοσηλευτούν από καρδιαγγειακά νοσήματα σαν ενήλικες. Τι κάνουμε λοιπόν γι' αυτό? Πώς καταπολεμούμε την παχυσαρκία? Πραγματικά, αν χάσουμε βάρος, αν χάσει βάρος μια γυναίκα, τα πράγματα βελτιώνονται σημαντικά. Ακόμα και μια απώλεια βάρους της τάξης του 5-7% βοηθάει σε μείωση της αντίστασης στην ινσουλίνη, ελάττωση των ανδρογόνων, βελτίωση της οθυλακιορυξίας, αυξάνεται η πιθανότητα της εγκυμοσύνης και ειδικά στις γυναίκες με σύνδρομο των πολυκυστικών οθικών έχουμε θεαματικές βελτιώσεις, ειδικά όταν συμμετέχει και άσκηση σε αυτό, με μεγάλη μείωση της τεστοστερόνης και βελτίωση της συχνότητας της οθυλακιορυξίας τους και πιθανότητα κύησης 30-40% μεγαλύτερη από ό,τι ήταν πριν χάσουν το βάρος. Και πώς χάνουμε βάρος? Πρώτα απ' όλα είπαμε πρέπει να σταδιοποιήσουμε μια γυναίκα, να δούμε τι κίνδυνο έχει και βάσει αυτού μετά να αποφασίσουμε ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση. Για γυναίκες που είναι υπέρβαρες, που έχουν δείκτη μάζας σώματος από 25-30, ξεκινάμε με μια ενημέρωση, διατροφική υποστήριξη, συνταγογραφούμε άσκηση, γιατί πρέπει να δώσουμε συγκεκριμένες οδηγίες στη γυναίκα το τι πρέπει να κάνει. Αν το δείκτης μάζας σώματος είναι πάνω από 30, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και φάρμακα. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε πάρα πολλά φάρμακα εναντίον της παχυσαρκίας. Υπάρχουν κάποια νέα φάρμακα στην Αμερική, τα οποία δεν έχουν εγκριθεί εδώ. Και βέβαια για γυναίκες που έχουν πραγματικά νοσηρή παχυσαρκία, όπου ο δείκτης μάζας σώματος είναι
είτε πάνω από 35 και έχουν συνοδέσεις επιπλοκές, είτε πάνω από 40, η ιδανική λύση είναι νωρίς, πριν αυτή η γυναίκα σκεφτεί ότι πρέπει να ξεκινήσω την προσπάθειά μου για εγκυμοσύνη, να συζητήσουμε το θέμα της βαριατρικής χειρουργικής. Στη φαρμακοθεραπεία τώρα, η μετφορμίνη, το γλουκοφάζ, όπως ξέρουμε όλοι, είναι πολύ παλιό και πάρα πολύ καλό φάρμακο. Το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ για να μειώσουμε την αντίσταση στην ινσουλίνη και να βοηθήσουμε ιδιαίτερα τις γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών οθικών να χάσουν βάρος. Υπάρχει μια νέα μελέτη που θα ολοκληρωθεί μάλλον μέσα στο 2015, που γίνεται τώρα σε παχύσαρκες μαμάδες, άσχετα με το αν έχουν σύνδρομο πολυκυστικών οθικών ή όχι, στις οποίες έδωσαν από την αρχή της εγκυμοσύνης γλουκοφάζ σε μεγάλες ποσότητες, για να δούνε κατά πόσο βοηθάει τον γλουκοφάζ. Η θεωρία είναι ότι θα βοηθήσει τις γυναίκες αυτές να έχουν μια καλύτερη εγκυμοσύνη και ότι θα έχουμε λιγότερα μεταβολικά συμβάματα και στα μωρά που θα γεννηθούν. Αλλά το γλουκοφάζ δεν προκαλεί σημαντική απώλεια βάρους από μόνο του, αν δεν συνδυαστεί με διατροφή και άσκηση. Έχει βέβαια κάποιες σημαντικές μεταβολικές, έχει μεταβολικά ωφέλη, αλλά δεν προκαλεί σημαντική μείωση στο βάρος. Και αυτά είναι κάποια φάρμακα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια στην Αμερική και τα οποία και αυτά επίσης δεν κάνουν τρομερή μείωση του βάρους. Ο μέσος όρος είναι γύρω στα 5 με 7 κιλά, αλλά βοηθούν στον έλεγχο τουλάχιστον και στο να δώσουν ένα κίνητρο πιθανόν στη γυναίκα να αρχίσει να προσπαθεί από μόνη της. Η βαριατρική χειρουργική, τώρα που θα μιλήσει βέβαια και ο κ. Πυρόπουλος με λεπτομέρειες, είναι η θεραπεία εκλογής για τις πολυπαχύσαρκες γυναίκες. Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ καλά όσον αφορά τη γονιμότητα. Βοηθάνε στην αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του κύκλου και στη βελτίωση των ορμονικών διαταραχών. Αυξάνουν την προγεστερόνη στην εκκριτική φάση, βοηθούν την οθυλακή ορυξία, αυξάνουν την αυτόματη σύλληψη και μειώνουν τον κίνδυνο αποβολής. Και βέβαια όλες τις επιπλοκές που είδαμε που έχει μια παχύσαρκη μαμά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού και κατ' επέκταση και το μωρό της. Η κύση συνήθως πρέπει να αποφεύγεται τουλάχιστον ένα χρόνο μετά το χειρουργείο, λόγω των πιθανών επιπλοκών, χειρουργικών επιπλοκών που μπορεί να έχουμε και των διατροφικών ελλείψεων. Και μία πρόσφατη μελέτη, την οποία εγώ δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, γιατί νομίζω θα μιλήσει ο κ. Πυρόπουλος, που έγινε στο New England Journal of Medicine και είναι από τη Σουηδία, όπου μελετήθηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός παχύσαρκων γυναικών και χωρίστηκαν σε αυτές που είχαν κάνει βαριατρική χειρουργική και σε αυτές που δεν είχαν κάνει και παρακολουθήθηκε η εγκυμοσύνη τους. Και βρέθηκε ότι πραγματικά οι γυναίκες που είχαν κάνει βαριατρική χειρουργική είχαν μικρότερο κίνδυνο για διαβητική ίσης και για πολύ μεγάλα νεογνά. Είχαν όμως πιο αυξημένο κίνδυνο για μικρά νεογνά και λίγο μεγαλύτερο κίνδυνο για ενδομήτριο θάνατο. Αλλά γενικά όμως, στις υπόλοιπες παραμέτρους που μελετήθηκαν, τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα για αυτές που είχαν κάνει βαριατρική χειρουργική. Αυτό που πρέπει να προσέχουμε επίσης πάρα πολύ είναι η αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ακόμα και αδύνατες γυναίκες, είπαμε, που παίρνουν πάρα πολύ βάρος στην πρώτη τους εγκυμοσύνη, μπορεί μετά να συντηρήσουν αυτό το βάρος και σε μια δεύτερη εγκυμοσύνη να είναι παχύσαρκες μαμάδες. Οπότε πρέπει να προσέχουμε από την πρώτη εγκυμοσύνη και ακόμα και όταν έχουμε μια αδύνατη γυναίκα μπροστά μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να χάσει η μαμά, είπαμε, το βάρος από την εγκυμοσύνη της. Ακριβώς επειδή η μητρική παχυσαρκία και η παχυσαρκία σε επόμενες εγκυμοσύνες είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα παγκοσμίως, το Ινστιτούτο της... Το Institute of Medicine έχει πλέον καθαρά guidelines για τις γυναίκες πόσα κιλά πρέπει να πάρουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ανάλογα με το δείκτη μάζας σώματος που έχουν στην αρχή της εγκυμοσύνης. Και βλέπουμε ότι οι γυναίκες που είναι παχύσαρκες πρέπει να πάρουν το πολύ μέχρι 7 κιλά. Δυστυχώς αυτό δεν φαίνεται όμως να ακολουθείται. Αυτό είναι μία ανάλυση από το 2010 από το Ηνωμένο Βασίλειο που βλέπετε ότι ακόμα και οι γυναίκες που έχουν δείκτη μάζας σώματος πάνω από 50, ίσως μόνο αυτές να πιάνουν το στόχο. Αλλά οι υπόλοιπες παίρνουν πολύ περισσότερα κιλά από όσα πρέπει και ο μέσος όρος αύξησης βάρους των γυναικών που είναι
ξεκινάνε με φυσιολογικό βάρος στην εγκυμοσύνη, είναι 23 κιλά, το οποίο είναι πάρα πολύ. Ένα πρόβλημα που έχουμε, και το νομίζω το πιο σημαντικό, είναι να δώσουμε στις γυναίκες, να τις ενημερώσουμε. Να δώσουμε να καταλάβουν ότι η παχυσαρκία είναι πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που θα επηρεάσει τις ίδιες. Δεν είναι θέμα εμφάνισης, είναι θέμα υγείας, είναι θέμα υγείας για τη μετέπειτα ζωή τους και είναι θέμα υγείας των παιδιών τους. Αυτό το slide δείχνει ότι οι περισσότερες παχύσαρκες γυναίκες δεν έχουν την επίγνωση ότι το βάρος τους μπορεί να τους δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα, λοιπόν, είναι να εντοπίσουμε το πρόβλημα για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η δική μας δράση. Από μας εξαρτάται πολλές φορές να τις ευαισθητοποιήσουμε αυτές τις γυναίκες. Μία έρευνα που έγινε, που είχε δημοσιευτεί στο Lancet, έδειξε ότι το 2011 πάρα πολλοί υπέρβαροι και παχύσαρκοι ασθενείς ποτέ δεν έχουν κάνει συζήτηση με τον εκάστοτε γιατρό τους για το βάρος τους και για τη σημασία που έχει στην υγεία τους. Και τα άτομα που είχαν κάνει αυτή τη συζήτηση με τον γιατρό τους είχαν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να προσπαθήσουν να χάσουν βάρος από αυτά που δεν είχαν κάνει τη συζήτηση. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος μας? Πρέπει να ενημερώνουμε τους ασθενείς μας για τη δραματική επίδραση του βάρους στην υγεία, τη γονιμότητα και την εγκυμοσύνη. Πρέπει να υπολογίζουμε το δείκτημα μάζας σώματος σε όλες τις γυναίκες. Πολλές φορές βλέπεις μια γυναίκα και λες: «Έλα, μωρέ, εσύ δεν έχεις κανένα πρόβλημα». Και αν κανονικά κάνεις το δείκτημα μάζας σώματός, θα δεις ότι μπορεί να είναι 27, 28. Και πολύ εύκολα αυτός ο δείκτημα μάζας σώματος μπορεί να φτάσει στο 30. Και δεν μπορούμε με το μάτι πολλές φορές να υπολογίσουμε αν μια γυναίκα έχει ή όχι κοιλιακή παχυσαρκία. Πρέπει να μετράμε την περίμετρο μέσης, την κοιλιά, για να βλέπουμε ποιες γυναίκες έχουν αυξημένο κίνδυνο. Πρέπει να προετοιμάζουμε έγκαιρα τις γυναίκες που είναι υπέρβαρες ή παχύσαρκες για το ενδεχόμενο μιας εγκυμοσύνης. Να ξεκινάμε την προσπάθεια απώλειας βάρους νωρίς. Όχι όταν θα έρθουν στα 30 ή στα 35 τους και θα πούν «θέλω να κάνω παιδί αύριο» και είναι ήδη 100 κιλά, να προσπαθούμε να χάσουμε βάρος εκείνη τη στιγμή. Δεν έχουμε χρόνο. Αλλά όταν έρχονται για μία επίσκεψη τυπική, για ένα check-up, και έχουν αυξημένο βάρος, πρέπει από πολύ νωρίς να τις ευαισθητοποιήσουμε για τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν, για να έχουν χρόνο να χάσουν κιλά. Και αν όντως έχουμε νοσηρή παχυσαρκία, να τις κατευθύνουμε σε έναν βαριατρικό χειρουργό, τουλάχιστον για να ενημερωθούν. Πρέπει να τους δίνουμε πάρα πολύ καθαρές οδηγίες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, πόσα κιλά πρέπει να πάρουν κάθε μήνα. Και αν προσπερνάνε αυτό το όριο, πρέπει πραγματικά να τονίζουμε τη σημασία του να μην έχουμε υπερβολική πρόσληψη. Και αν έχουμε μια γυναίκα που δεν έχουμε προλάβει να χάσουμε κιλά και είναι υπέρβαρη ή παχύσαρκη και τη βλέπουμε με αρχόμενη εγκυμοσύνη, να την κατευθύνουμε αμέσως σε έναν άνθρωπο που θα μπορεί να τη βοηθήσει να της δώσει κατάλληλη διατροφή, να την παρακολουθήσει, για να μην έχουμε, να μειώσουμε όσο δυνατόν τις επιπλοκές. Αμέσως μετά την εγκυμοσύνη δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Πρέπει να δώσουμε κατευθείαν διατροφή σε αυτή τη γυναίκα και κατά τη διάρκεια του θυλασμού και μετά και να την παρακολουθήσουμε στενά και να τη βοηθήσουμε να χάσει βάρος. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η περίοδος. Και ένα πολύ πρόσφατο άρθρο που διάβασα, πρέπει να σταματήσουμε εμείς σαν γιατροί οι άνθρωποι που είμαστε σε επαφή με αυτές τις γυναίκες να φοβόμαστε να θίξουμε αυτό το θέμα της παχυσαρκίας. Πρέπει να είμαστε βέβαια και ευαίσθητοι και να μην κρίνουμε, γιατί η παχυσαρκία είναι μία νόσος, δεν είναι μία κατάσταση που την επιλέγει κάποιος πολλές φορές. Αλλά πρέπει όμως και οι γυναίκες από την πλευρά τους να καταλάβουν ότι αυτό είναι ένα θέμα υγείας και όχι ένα θέμα που έχει να κάνει με την εμφάνισή τους. Είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό. Και όπως είχα βρει ένα απόφθεγμα του Γκέτε, ότι απλά το να ξέρουμε κάτι και να μην το βάζουμε σε εφαρμογή, δεν μετράει. Εφόσον γνωρίζουμε ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα, πρέπει να το βάλουμε και σε εφαρμογή για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ.